centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Σιγά σιγά ανοίγουν δραστηριότητες, αλλά μαζί με τους ανθρώπους της εστίασης νομίζω ότι πάρα πολλά ζόρια έχουν και οι πράκτορες. Οι πράκτορες του ΟΠΑΠ. Ο κύριος Τζίμας είναι μαζί μας. Κύριε Τζίμα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσουμε ότι είστε και πρόεδρος των πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας, ή κάνω λάθος? Ναι, πρόεδρος Σωματείου Δυτικής Μακεδονίας. Σωματείο ονομάζεται, μάλιστα. Ναι. Σωματείο Δυτικής Μακεδονίας. Και φαντάζομαι ότι μέσα από αυτό, με την επαφή σας δηλαδή με όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και με όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνω πόσο μεγάλο ζόρι, γιατί είστε τώρα τρεις μήνες κλειστοί. Είμαστε τρεις μήνες κλειστοί. Παράλληλα, από πρώτη σωματείου είμαι και στο Πανελλήνιο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, οπότε γνωρίζω τις επαφές και όλα τι έχουν γίνει. Και όπως είπατε, είμαστε τρεις μήνες κλειστοί και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα η διαβεβαίωση από την κυβέρνηση μετά από επαφές που κάναμε ότι θα ανοίξουμε στις 25. Βέβαια, η Επιτροπή των Σοφών είχε άλλη άποψη. Εμείς δηλαδή, θα ανοίγατε που... σήμερα, υποτίθεται, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς σε επαφές που έχουμε κάνει με το κράτος και πήραμε τη διαβεβαίωσή τους, τους πείσαμε με τα επιχειρήματά μας, ότι αφού έχει δοθεί δυνατότητα επαναλειτουργία σε όλο το λιανικό εμπόριο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζει ουσιώδης ομοιότητες με τη λειτουργία των δικών μας επιχειρήσεων, έτσι. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται κανένα αίρεσμα για διακριτική εις βάρος μας μεταχείριση. Θέλω να πω, θα μπορούσαμε κι εμείς να λειτουργήσουμε με, με ένα άτομο μέσα στο πρακτορείο να παίζει και να φεύγει. Τέσσερα άτομα που είναι στα 100 τετραγωνικά, χωρίς καθήμενους, με το ωράριο όπως υπάρχει, για το διάστημα τέλος πάντων όποιο είναι, και μετά θα μπούμε σιγά σιγά στην, κανονικότητα. Γιατί, κύριε Τζίμα, λοιπόν, υποτίθεται ότι ο κλάτος είναι κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε? Ποια είναι... Δεν είναι απολύτως τίποτα το ιδιαίτερο. Η μεταχείρισή μας με όρους εστίασης είναι ανεξήγητη. Ουδέποτε αποτελέσαν παράγοντα. Όλοι θα πιάνουν ένα στυλό, ένα χαρτί εκεί, μήπως από αυτό, μήπως έχει κάποια. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε εξηγήσει απόλυτα στο κράτος. Τι έχει γίνει τώρα? Δεν υπάρχει ούτε απόδειξη, ούτε ένδειξη, ούτε μελέτη από την οποία μπορούν να δοθούν επιχειρήματα ότι εμείς είμαστε παράγοντες επιτάχυνσης της διασποράς. Ναι. Τα συζητήσαμε όλα αυτά με τα μέτρα, με την κυβέρνηση, το βρήκανε σωστό, μας διαβεβαίωσαν ότι θα ανοίξουμε και ήρθε αυτή η επιτροπή των εμπειρογνωμών, των σοφών, ας πούμε, ναι, και έκανε μια εισήγηση. Αυτή μπορεί να κάνει όποια εισήγηση θέλει. Το κράτος οφείλει αυτά όλα να τα ζυγίζει και από τη στιγμή που έχει μια επαφή μαζί μας και τους έχουμε εξηγήσει τα πράγματα και γνωρίζουμε πώς είναι τα πράγματα, να πάρουν τις αποφάσεις τους. Δεν μπορεί εμείς τώρα να είστε μια επιτροπή και να μας ακυρώνει κατά αυτόν τον τρόπο, ενώ έχουμε εξηγήσει πώς λειτουργούμε και πώς κάνουμε. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο αυτό που συμβαίνει. Ναι, μεν να ακούσεις την εισήγηση της Επιτροπής, αλλά από εκεί πέρα είσαι κράτος και να μπορέσεις να αξιολογήσεις την κατάσταση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, εδώ στο Άργος έχουμε πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Έχει κίνηση στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, ναι, και στην πλατεία, παράδειγμα. Και βλέπουμε μια επιτροπή σοφών, ας πούμε, κοινωνιολόγων, να μας δώσει το πόρισμά της. Και βγάζει αυτή ένα τέτοιο, μια μελέτη και σου λέει να μην κυκλοφορεί κανένα αυτοκίνητο. Τέλεια. Το λύσαμε το πρόβλημα. Άρα λύσαμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Δεν υπάρχει. Δεν κυκλοφορούν και αυτοκίνητα όμως. Δεν γίνεται δουλειά. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ναι, δεν μπορεί, γιατί πέρα από το ότι έχετε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και χαμηλά ποσοστά κέρδους πια, έχουν μειωθεί νομίζω αρκετά. Και γι' αυτό. Ναι, σωστά. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Να μην δουλεύετε και καθόλου απ' την άλλη. Καταλαβαίνουμε, δεν είναι. Έχουμε μείνει, μεγάλο τμήμα του δικτύου μας έχει μείνει εκτός των οικονομικών μέτρων της επιστρεπτέας, λόγω προβλημάτων, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών που υπάρχει στη σχέση μας με την εταιρεία και την απόδοση προμήθειάς μας. Και επίσης, στερούμαστε διαχρονικά τις δυνατότητες να εξοπλίσουμε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Βέβαια, εδώ θέλω να πω, είχατε και τον κύριο Σαββούπουλο πριν, ότι και τον ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον του. Έχει γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα και θεωρώ ότι και με τη δικιά του παρέμβαση, γιατί έχουμε δίκιο απόλυτο στο θέμα, θα λυθεί αυτό το θέμα και θα μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς στα προγράμματα αυτά τα έργα. Τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σαββούπουλο, τον ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον του και ελπίζω τις επόμενες μέρες αυτό να αναλυθεί. Όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει με ένα ασφυκτικό κλειό γύρω από τα πρακτορία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε 4.000 πρακτορία, έχουμε υπαλλήλους, έχουμε 20.000 υπαλλήλους, υπάρχουν οικογένειες και των πρακτόρων και των υπαλλήλων μας. Δεν μπορεί να αντιμετωπιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν μπορεί το κράτος να βασίζεται σε μια επιτροπή που έβγαλε κάτι
και να πατάει εκεί πέρα και να. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αύριο μεθαύριο θα έρθει η σειρά μας να ψηφίσουμε. Και ας πούμε μισό λεπτό να σας συστήσουμε και μια επιτροπή. Έχω κάτι αργό σε όλους τους φίλους εγώ επιστήμονες. Και ας πούμε, αν η επιτροπή σας εγκρίνει, θα φτιάξουμε μια επιτροπή που θα σας εγκρίνει όπως θέλει να πάει για βουλευτής. Αν μας πει αυτή θα σας ψηφίσουμε, θα σας ψηφίσουμε. Αλλιώς, γεια σας. Δηλαδή πρέπει τα πράγματα να τα βάζουμε σε μια λογική. Δεν ξέρω αν το κράτος μπορεί να καλύψει κάποια και από τα δικά του έσοδα, γιατί και το κράτος έχει έσοδα από τη δική σας δραστηριότητα με τα διαδικτυακά παιχνίδια και από εκεί πιστεύω αυτό ότι... Αυτό το κράτος από εμάς παίρνει πολλά λεφτά και πάρα πολλά χρόνια, πάρα γιατί πολλά, ναι. Η δουλειά μας είναι αυτή που δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Ναι. Τα ιντερνετικά και αυτά μέχρι και πριν λίγο που μιλάμε παράνομα ήταν και βγαίνανε... Τα λεφτά πήγαιναν μαύρα όλα. Τώρα βέβαια προσπαθεί κάπως να διορθωθεί εκεί πέρα η κατάσταση. Αλλά αυτό είναι και ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Το εμείς είμαστε κλειστοί και δεν έχουμε τη δυνατότητα take away όπως κάνουν τα κάποιες τέτοιες εστίασεις. Και παράλληλα βιώνουμε και έναν ανταγωνισμό από το ίντερνετ το οποίο έχει. Που είναι ανοιχτότατο και έχει πάρει όλο το πελατολόγιο σας. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι τραγική η κατάσταση. Ειλικρινά θεωρούσα ότι με τις συζητήσεις που κάναμε και τις διαβεβαιώσεις που είχαμε κάνει και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη το είχαν καταλάβει και πράγματι δείχναν ότι το έχουν καταλάβει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς από τη στιγμή που το έχουν καταλάβει, από τη στιγμή που όλα τα μέτρα τα τηρούμε και τα τηρούσαμε, βγήκε μια απόφαση, μια γνωμοδότηση μια επιτροπή σοφών. Και άλλαξε τη γνώμη του. Νομίζω δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι το κράτος και να καταδικάζει σε θάνατο οικονομικό ένα τεράστιο κλάδο. Κύριε Τζίμα, εμείς θα είμαστε σε επαφή. Θα δούμε και την Παρασκευή που συνήθως γίνονται ανακοινώσεις για ανοίγματα δραστηριοτήτων. Δεν ξέρω. Έχει ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ανοίξουμε 1 Φεβρουαρίου. Βέβαια, περιμένουμε τους σοφούς την Παρασκευή πώς θα ξυπνήσουν. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, και τι απόφαση θα πάρουν. Ποτέ δεν ξέρουμε, ναι. Κύριε Τζίμα. Απλά σας λέω ότι δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε 4.000 πρακτορία με υπαλλήλους, με οικογένειες και αυτή τη στιγμή. Έχουμε στραγγαλιστεί οικονομικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζίμα, που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και πάλι. Και... Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.